Να πάμε σε ρεπορτάζ αγοράς. Καθημερινά μέσα από την εκπομπή μας μεταφέρουμε εικόνα από εμπορικούς δρόμους της Κρήτης. Βλέπουμε κόσμο, βλέπουμε κίνηση. Ποιο είναι το ζητούμενο? Αυτός ο κόσμος να μπει στα εμπορικά καταστήματα και να ενισχυθεί και η εμπορική κίνηση με φόντο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Θα πάμε στα Χανιά, θα συναντήσουμε την κυρία Δώρα Κυριακάκη. Είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στα Χανιά. Την καλησπέρα μας, κυρία Κυριακάκη. Πέρα σας. Γεια σας σε όλους σας. Να ξεκινήσουμε λίγο με την εξέλιξη που αφορά το εορταστικό ωράριο στα Χανιά. Τι προβλέπετε? Είμαστε ήδη σε εορταστική διάθεση. Το κλίμα σιγά σιγά μπαίνει σε καλούς ρυθμούς. Την Κυριακή τα καταστήματα αυτή αρχίζει το εορταστικό ωράριο. Και επίσης και την επόμενη Κυριακή. Δηλαδή, γιατί καθώς οι τελευταίες δύο Κυριακές συνεργίες και είναι κλειστές. Σιγά σιγά τονώνεται έτσι, μπαίνουμε λίγο στο κλίμα, είναι στολισμένη πόλη, κινείται λίγο ο κόσμος επειδή έχουμε τα φώτα, το δέντρο άναψε χτες στα Χανιά μας, υπήρχε έτσι λίγο κόσμος για να κατέβει να δει το γεγονός αυτό. Και σιγά σιγά υπάρχει μια διάθεση όμορφη. Υπό κανονικές συνθήκες, υπό φυσιολογικές συνθήκες, καθώς μην ξεχνάμε διανύουμε περίοδο πανδημίας. Η κίνηση τονώνεται παραμονές των εορτών. Θεωρώ, τις επόμενες μέρες νομίζω ότι θα τονωθεί περισσότερο. Καθώς γιατί θα κατέβει ο κόσμος να πάρει τα δώρα, τα βαφτιστήρια, τα παιδιά είναι και τα παιδιά αυτές οι γιορτές και λογικά ο κόσμος θα κατέβει να ψωνίσει. Καλούμε βέβαια τους καταναλωτές μας να στηρίξουν τα τοπικά μας μαγαζιά. Ποιος είναι ο βασικός στόχος, ο βασικός σας στόχος ποιος είναι των εμπόρων? Να καλυφθεί το χαμένο έδαφος του προηγούμενου διαστήματος? Και είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος? Είναι ρεαλιστικός ο στόχος? Θεωρώ αυτή την αναμονή έχουμε όλοι μας. Και ο στόχος μας είναι αυτός. Γιατί αυτό το διάστημα μετά τις 6 του Νοέμβρη που έτσι μπήκανε κάποια μέτρα που δυσκολέψανε λίγο την κατάσταση, αρκετά δηλαδή, περιμένουμε, έχουμε το βλέμμα στραμμένο στις εορτές. Μάλιστα. Αυτοί οι περιορισμοί με φόντο και την πανδημία, τη διαχείρισή της με τους ελέγχους στις πόρτες των καταστημάτων για rapid test, για νόσηση, για πιστοποιητικά, έχει πάει πίσω λίγο την κίνηση? Η αλήθεια είναι ότι έχει περιορίσει την κίνηση, βέβαια. Βέβαια, ο κόσμος δεν είναι τόσο όσο ήταν πριν τις 6 του Δεκέμβρη. Έχουν περιοριστεί αρκετά. Αλλά με το μέτρο βασικά ο κόσμος έχει αρχίσει να εξοικειωθεί. Μάλιστα. Ο κόσμος βέβαια έχει εξοικειωθεί. Το θέμα είναι οι επιχειρηματίες έχουν εξοικειωθεί. Υπήρξαν αντιδράσεις, γι' αυτό σας ρωτώ. Πού είναι γιατί? Ναι, συγγνώμη γιατί... Ναι, βέβαια, σας ακούμε. Βεβαίως δεν υπήρχαν. Υπήρχαν αντιδράσεις, σαφώς και ήταν πολύ δύσκολο αυτό το να είμαστε στην πόρτα και να κάναμε αυτό τον έλεγχο. Και ακόμα δηλαδή, εντάξει, επειδή τώρα πλησιάζουν λίγο γιορτές, ίσως θα είμαστε περισσότερο στην πόρτα, έτσι να ελέγχεται ο κόσμος και λοιπόν, να μπαίνει μέσα να ψωνίζει. Μάλιστα. Εντάξει, έχει μια δύσκολη. Κυρία Κυριακάκη, το κεντρικό μήνυμα, οι καταναλωτές να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το λιανεμπόριο, τις επιχειρήσεις του τόπου. Αυτό τονίζει και η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Αυτό τονίζετε και εσείς, βέβαια. Βεβαίως. Με το καλό να πάνε όλα καλά, κυρία Κυριακάκη. Έχουμε καλές τιμές. Να είστε καλά. Να είστε πάρα καλά. Πολύ. Καλές γιορτές με υγεία και ό,τι καλύτερο σε όλους μας. Να είστε καλά. Και τα πλάνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και που είδαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την κυρία Κυριακάκη είναι από χθες, από το παλιό λιμάνι των Χανίων, όπου είχαμε την επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Μάλιστα, η Βίκη Παπαδογιαννάκη, συνάδελφος, μας έδωσε το κλίμα στο τέλος της εκπομπής. Υπήρξε κόσμος και τα Χανιά. Μιλήσαμε για Θεσσαλονίκη, πιο στολισμένα από ποτέ, αλλά και τα Χανιά, κακά τα ψέματα, πιο στολισμένα από ποτέ είναι. Λοιπόν,